Ανησυχούμε ότι κάτω από το βάρος της ακρίβειας του πολέμου θα μεγεθυνθούν τα προβλήματα, θα πάρουν άλλες διαστάσεις. Γιατί τώρα χρειάζεται αγώνας ανυποχώρητος για την υπεράσπιση της ζωής μας, του βιωτικού επίπεδου των παιδιών μας, των οικογενειών μας, για αξιοπρεπή ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, για να έχουν πρόσβαση τα παιδιά μας, οι άνθρωποι μας, τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα. Είναι αδιανόητο σήμερα, παρά τον αυξανόμενο πλούτο, να μας καταδικάζουν να ζούμε σε συνθήκες προηγούμενων αιώνων. Γιατί τώρα χρειάζεται αγώνας για να μην βρουν χαραμάδες να χώσουν το εθνικό σχέδιο για την αναπηρία. Γιατί με βάση την πείρα μας αξιοποιούν αυτές τις συνθήκες χειροτέρευσης και προχωρούν να εφαρμόσουν προαποφασισμένες προηλυμένα σχέδια. Δηλαδή ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται, όπως λέει και ο λαός μας. Είμαστε σίγουροι ότι απέναντι σε αυτή τη ζωφερή κατάσταση, οι πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει, όπως η ανοιχτή σύσκεψη και συζήτηση φορέων και χρονίων πασχόντων στις 17 του Σεπτέμβρη, η παράσταση διαμαρτυρίας την 5η 29 Σεπτέμβρη των φορέων στο Υπουργείο Παιδείας, η κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας μαζί με την Επιτροπή Αγώνα Μητέρων Παιδιών με Διαβήτη στις 22 Οκτώβρου και άλλες κινητοποιήσεις αποτελούν ανάσα ελπίδας και αισιοδοξίας. Φανερώνουν δυνατότητες και φέρουν μικρές νίκες αλλά και πνοή αισιοδοξίας ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο τη στιγμή που εμπιστευόμαστε τη δύναμή μας, γονείς και κηδεμόνες παιδιών ΑΜΕΑ, μαζί με εργαζόμενους στην ειδική αγωγή, σε ιδιωτικά κέντρα και δημόσια σχολιά. Παίρνουμε λοιπόν και εμείς τα μέτρα μας απέναντι στις αποφάσεις όλων των κυβερνήσεων, οι οποίες θυσιάζουν τις ανάγκες μας στο βωμό του κέρδους και της επιχειρηματικής δράσης. Η επιχειρηματική δράση ενισχύεται πολλαπλά μέσω των μεταφορών που είναι σε χέρια ιδιωτών με ανειδίκευτο προσωπικό, ακατάλληλα πούλμα που δεν μπορούν να μεταφέρουν μαθητές με κινητικά προβλήματα. Πολλά παραδείγματα. Δεν παίρνουν τους μαθητές από την πόρτα του σπιτιού τους. Μαθητές δύσκολοι δεν μπορούν να τους διαχειριστούν οι σύνοδοι. Πολλοί ώρες αναμονές μέσα στα πούλμα αλλά και στα σχολιά και στους δρόμους, με αποτέλεσμα κάποια παιδιά να μην πηγαίνουν και καθόλου σχολείο ή να τα μεταφέρουν οι ίδιοι γονείς. Άλλωστε, ξέρουμε όλοι πολύ καλά και σαν γονείς και σαν εκπαιδευτικοί ότι το πρώτο σκαλί στο σχολείο είναι το σκαλί που πατάει το παιδί μας στο πούλμαν και οι άνθρωποι που το συνοδεύουν. Η υποχρηματοδότηση έχει ως αποτέλεσμα την υποστελέχωση των σχολείων. Οι θεραπείες δεν γίνονται στα σχολιά όπως θα έπρεπε. Τα σχολιά είναι ήδη υπεράριθμα, υπάρχει στίβαγμα μαθητών, τα τμήματα είναι με πολλούς μαθητές, άσχετα λέει το Υπουργείο ότι πρέπει να είναι από 5 ως 7 ή 8 μαθητές. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πρέπει να γίνεται εξατομικευμένη παρέμβαση και παράλληλα έχει αυξηθεί ένα απαράδεκτο καθεστώς της ιδιωτικής παράλληλης. Οι γονείς με βαριά παιδιά αναγκάζονται να παίρνουν ιδιωτική παράλληλη από την τσέπη τους, την ίδια ώρα που δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι παιδιά που έχουν βαριές αναπηρίες αποτρέπονται από το να φοιτήσουν, αν είναι επιθετικά λόγου χάρη, ή έχουν κάποια βαριά αναπηρία και θέλουν συνέχεια φροντίδα, γιατί γι' αυτό πάνε στο ειδικό σχολείο, για να έχουν συνεχόμενη φροντίδα. Και τους λένε να φέρουν συνοδό μαζί τους, τον οποίο τον πληρώνουν από την τσέπη τους. Λοιπόν, για να φοιτήσουν στο σχολείο ή αλλιώς παραμένουν σπίτι τους.